πλήρωνα κάθε μήνα επί 6 χρόνια γύρω στα 350 με 400 ευρώ. Πριν 3 μήνες μου ήρθε 3.200. Ο κύριος Γιώργος εδώ και 6 χρόνια διατηρεί ο ποροπαντοπολείο στο Γάζι. Ψυχρολουσία για τον ίδιο όταν αντίκρισε το υπέρογκο ποσό που αναγραφόταν στον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που έλαβε. Οδηγούμαστε στο κλείσιμο, έχουν έρθει 2 φορές να το κόψουνε, δεν τους έχω αφήσει. Πήρα τηλέφωνο για ρύθμιση. Στη ρύθμιση μου είπαν ότι αν χάσω μία δόση πρέπει αμέσως να θα μου έρθει πάει όλο το ποσό μαζί και είμαστε σε αναμονή τώρα. Θέμα επιβίωσης τίθεται για τον κύριο Γιώργο, ο οποίος καλείται να συντηρήσει μια οικογένεια με 2 παιδιά. Παλιότερα πλήρωνα, ας πούμε, 200 με 250 ευρώ ρεύμα το δίμηνο και τώρα μου ήρθα στα 6-6,5 κατουστάρικα. Ο κύριος Φουντουλάκης έχει χρόνια δική του επιχείρηση με αλουμίνια. Όπως εξηγεί, τελευταία έχει χρειαστεί να περιορίσει τα περιττά έξοδα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κύμα της ακρίβειας την ώρα που έχει να μεγαλώσει 3 παιδιά. Κάποια έξοδα που κάναμε, ας πούμε, όσον αφορά σε ταβέρνες, σε βόλτες, σε τέτοια, τα κόβονται. Γιατί είναι θέμα επιβίωση μετά. Είναι θέμα να πληρωθούν λογαριασμοί. Αρκετοί ήταν αυτοί που από νωρίς το πρωί στάθηκαν στην ουρά στο παράρτημα της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι, κρατώντας το χέρι λογαριασμούς και μάλιστα φουσκωμένους. Να το και αυτό που πλήρωσα προχθές, και αυτό γράφει προκαταβολή και τα πλήρωσα. 386. Και τώρα πάλι προκαταβολή 667. Μια σύνταξη τσιγάς παίρνω 330 ευρώ. Πού να τα βρω. Έχω και μια γκόρη μισέρη. Ο λογαριασμός ήταν 1.000 ευρώ, μείον 200, 785. Για ένα σπίτι με 2 ανθρώπους συνταξιούχους παίρνουν 700 ευρώ. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί παίρνουν 760 ευρώ. Δηλαδή έδωσαν τη σύνταξή τους για να πληρώσουν άλλο λογαριασμό. Θα φάνε σφίγγους τον επόμενο μήνα. 800 ευρώ, νομίζω. Συνήθως πληρώναμε 2-2,5 κατοστάρικα, 3 άντε. 2 άτομα είμαστε, εγώ και η γυναίκα μου. Τα παιδιά μας έχουν φύγει. Μικρό καλάθι κρατούν οι περισσότεροι όσον αφορά το νέο πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς η κατάσταση των τελευταίων μηνών φαίνεται ότι τους έχει απογοητεύσει παντελώς. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα του σήμερα λοιπόν τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι προσδοκούμενο. Για να αποφύγουμε αυτό το χάλι, έτσι, θα πρέπει να βάλουν πάρα πολύ νερό στο κρασί τους. Χαθήκαμε. Κοπελιά, χαθήκαμε. Παντελώς. Εγώ δεν πιστεύω το τι λένε και το τι κάνε, δεν τις πιστεύω καθόλου. Έχουμε βάψει πιο. Έτσι. Αυτοί μας κυβερνάνε, ξανοίγουν την τσέπη τους και τίποτα άλλο. Εμάς το λαό, το φτωχό, τίποτα.